Έχουμε σήμερα την ανακοίνωση την οποία έκανε ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, ότι όσοι συνάδελφοί σας ανεμβολίαστοι, υγειονομικοί, δεν προχωρήσουν σε εμβολιασμό μέχρι την 31η Μαρτίου, στην πραγματικότητα απολύονται, δεν το είπε έτσι, το είπε ότι θέτουν αυτόν εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ήθελα το σχόλιο σας από την πλευρά της ΠΟΕΔΗ. Ναι, πρώτον, είναι φανερό ότι η απόφαση αυτή θα στερήσει πάνω από 6.000 έμπειρους συναδέλφους από τις δημόσιες μονάδες υγείας σε μια περίοδο που το τέταρτο κύμα της επιδημίας βρίσκεται εδώ και όλοι φοβούμαστε για ένα πέμπτο κύμα. Αν προσθέσουμε ότι ακριβώς την ίδια ημερομηνία, 31 Μαρτίου, λήγουν οι συμβάσεις, άρα κινδυνεύουν με απόλυση άλλων 10.000 συμβασιούχων συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών, καθαριστών, φυλάκων, τραπεζοκόμων, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στο σύστημα υγείας. Για το ζήτημα όμως του εμβολιασμού, μια που αυτό είναι το επίμαχο ζήτημα. Πριν πάμε εκεί, μας λέτε λοιπόν 31 Τρίτου, έχουμε 10.000 συμβασιούχους που λήγουν οι συμβάσεις τους, έτσι, πέρα από τις 6.000 των συναδέλφων που είναι σε αναστολή εργασίας και κινδυνεύουν και αυτοί σύμφωνα με τις δηλώσεις. Γιατί, κύριε Βαρδαβάγκη, εν μέσω πανδημίας έχουμε συμβασιούχους στα νοσοκομεία, δεν εξυπηρετούν αυτοί πάγιες και διαρκείς ανάγκες? Γιατί είναι η χρόνια πολιτική και τη σημερινή και των προηγούμενων βέβαια κυβερνήσεων, αντί να προσλαμβάνουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να εξασφαλίζεται η πραγματική προστασία της υγείας των λαϊκών οικογενειών, να επιλέγουν την κάλυψη ενός μόνο μέρους των τεράστιων ελλείψεων που τις γνωρίζουν όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες μονάδες υγείας, δεν τις διαπιστώνουμε μόνο εμείς, με φτηνούς εργαζόμενους, κυριολεκτικά με πετσοκομμένα δικαιώματα και ημερομηνία λήξης. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ζήτημα του εμβολιασμού. Λοιπόν, πρώτον, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι τόσο το Σωματείο Εργαζομένων του Θριασίου Νοσοκομείου που εκπροσωπώ, όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υγειονομικών, είμαστε ξεκάθαρα υπέρ του εμβολιασμού των υγειονομικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σαν σήμερα, πριν ακριβώς έναν χρόνο, το Σωματείο μας οργάνωσε, 22 Δεκεμβρίου δηλαδή του 2020, οργάνωσε με μαζική συμμετοχή μια διαδικτυακή ενημέρωση των συναδέλφων για τη σημασία του εμβολιασμού. Το ίδιο έκανε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών. Δεν το έκαναν όμως ούτε οι διοικήσεις των νοσοκομείων, ούτε οι υγειονομικές περιφέρειες, ούτε το Υπουργείο Υγείας. Έρχεται λοιπόν το ερώτημα. Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, η απόφαση αυτή για να τεθούν σε αναστολή εργασίας χιλιάδες συνάδελφοί μας και να κινδυνεύουν με απόλυση. Με ποια αφετηρία λαμβάνεται από την κυβέρνηση? Ισχύει ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η προστασία της υγείας των ασθενών και των εργαζομένων, ή μήπως εντάσσεται στη στοχοποίηση των υγειονομικών και στην επικίνδυνη πολιτική της ατομικής ευθύνης? Γιατί αν πραγματικός στόχος της κυβέρνησης ήταν η προστασία της υγείας των ασθενών, θα είχαν πάρθει από την κυβέρνηση όλα τα μέτρα τα οποία προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και περιλαμβάνει και το σχετικό προεδρικό διάταγμα 102 του 2020, που αφορά η μέτρα προστασίας ακριβώς υγείας υγειονομικών και ασθενών από βιολογικούς παράγοντες όπως ο COVID. Για παράδειγμα, θα γινόταν συστηματικός προληπτικός έλεγχος όλων των υγειονομικών και όλων των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, ακριβώς για να αποφευχθεί μια πιθανότητα νοσοκομιακής λίμωξης. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Η κυβέρνηση από τη μία δέχεται την επιστροφή δεκάδων ανεμβολίαστων υγειονομικών που για ιατρικούς λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να κρίνω βέβαια εγώ, επιστρέφουν στην εργασία τους με δύο rapid test την εβδομάδα. Άρα αυτή για την κυβέρνηση δεν είναι επικίνδυνη, ή απλά με δύο rapid test την εβδομάδα καλύπτεται ο κίνδυνος για τους ίδιους και τους ασθενείς. Και από την άλλη έχει καταργηθεί πλήρως ο προληπτικός έλεγχος όλων των υγειονομικών. Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα. Μισό λεπτό για να το καταλάβω τώρα. Εσείς λοιπόν είστε εργαζόμενος στο Θριάσιο, έτσι? Είστε εμβολιασμένος? Φαντάζομαι είστε εμβολιασμένος. Είμαι νοσηλευτής στη Γενική Μέθοδο Νοσοκομεία. Ναι, μην φάνει κανείς ότι κάνω έλεγχο, πώς το λένε, υγειονομικών φρονημάτων, αλλά για να είστε μάχημος. Έτσι όπως είναι. Όχι, όχι, το λέω με δεδομένο ότι με βάση τα όσα έχουν νομοθετήσει, για να είστε αυτή την ώρα. Είστε εμβολιασμένος. Μάλιστα. Εσείς με βάση την επιστήμη, υπάρχει περίπτωση να κολλήσετε? Όλα τα επιστήματα
επιστημονικά δεδομένα και όλες οι δηλώσεις λένε ότι βέβαια μπορώ και να νοσήσω με μικρότερη συχνότητα και πολύ μικρότερη βαρύτητα προφανώς από τους ανεμβολίαστους, αλλά μπορώ και να μεταδώσω. Μάλιστα. Εγώ είμαι νοσηλευτής. Ωστόσο λέτε ότι την ώρα που ως εμβολιασμένος και λειτουργώντας το χώρο, πότε έρχομαι σε επαφή με ασθενείς, διασωληνωμένους, σε βαρύτατη κατάσταση. Για εσάς λοιπόν και για τους χιλιάδες συναδέλφους σας, ναι, που είστε εμβολιασμένοι, αλλά ωστόσο υπάρχει η περίπτωση, ναι, και να νοσήσετε αλλά και να μεταδώσετε. Αυτή την ώρα στα νοσοκομεία δεν υπάρχει κανένας προληπτικός έλεγχος. Κανένας. Προληπτικός έλεγχος, ναι. Μάλιστα. Ακόμα ξαναλέω και για συναδέλφους που δουλεύουν σε τμήματα όπως μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες τεχνητού νεφρού, που έρχονται σε επαφή με ασθενείς που αν νοσήσουν οι ασθενείς θα κινδυνεύσουν, γιατί ήδη η κατάστασή τους, καταλαβαίνετε, ξαναλέω, είμαι νοσηλευτής σε ΜΕΘ. Οι ασθενείς τους οποίους έρχομαι σε επαφή είναι ήδη σε βαρύτατη κατάσταση. Δεν είναι ΜΕΘ COVID, είναι γενική ΜΕΘ. Αν λοιπόν εγώ νοσήσω από την κοινότητα, έτσι, από οποιοδήποτε τρόπο, και έρθω σε επαφή μαζί τους, έτσι, κινδυνεύουν αυτοί να νοσήσουν πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει κανένας προληπτικός έλεγχος. Μάλιστα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ έχουν καταργήσει ουσιαστικά τον προληπτικό έλεγχο στους εμβολιασμένους υγειονομικούς. Και εδώ έχουμε την μία πλευρά. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση συνολικά για τους ανεμβολίαστους τους αποκλείει, όχι τους υγειονομικούς, όλους, τους αποκλείει από τη δυνατότητα δημόσιου να προσφεύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες μονάδες υγείας για να κάνουν προληπτικό έλεγχο και τους αναγκάζει να πηγαίνουν πληρώνοντας σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, έτσι, παρόλο που έχουν αυξηθεί ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, και από την άλλη στους εμβολιασμένους, ακόμα και στους υγειονομικούς, με το επιχείρημα ότι είναι εμβολιασμένοι, άρα δεν διατρέχουν κίνδυνο, παρόλο που το αντίθετο αποδεικνύεται, ξαναλέω, με πολύ μικρότερη συχνότητα και βαρύτητα από ό,τι από τους ανεμβολίαστους, υπάρχει όμως κίνδυνος και για μας, αποκλείει και για μας. Αυτό, λοιπόν, και για τους υγειονομικούς στον πολιτικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν το οποίο καταλαβαίνω ότι λέτε και ως ΠΟΕΔΗΝ είναι έλεγχος για όλους, έλεγχος ακριβώς διαρκής και για τους εμβολιασμένους και για τους ανεμβολίαστους, και με βάση αυτό το σχεδιασμό και με βάση αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο επιστροφή στη δουλειά τους των, ναι, 6.000. Θα μπορούσα, ξαναλέω, σας λέω το εξής παράδειγμα. Ανεμβολία στη συνάδελφή μας, που για ιατρικούς λόγους που έχουν περάσει από υγειονομικές επιτροπές δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Έχουν επιστρέψει στην εργασία, εργάζονται στα τμήματά τους κανονικά με 2 rapid test την εβδομάδα. Εμείς είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εξαιρέθηκαν του εμβολιασμού. Ακριβώς, ακριβώς. Για λόγους υγειονομικούς. Για λόγους δικούς τους υγειονομικούς. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν, έτσι, υπάρχει δυνατότητα με τη λήψη όλων των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών μέτρων, όχι μόνο για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, για το σύνολο των υγειονομικών, αλλά συγγνώμη να το πω, και για το σύνολο των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, γιατί εμείς έχουμε περιπτώσεις, μπαίνει ένας ασθενής για άλλη πάθηση, να χειρουργηθεί ας παράδειγμα, ή για να νοσηλευτεί για μια άλλη άσχετη με το COVID, είναι ασυμπτωματικός ασθενής, και χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, αφού δεν γίνεται ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος, διασπείρει τον ιό σε ανθρώπους που νοσηλεύονται μαζί στο ίδιο κρεβάτι μαζί του. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι δεν είναι πραγματικός σκοπός της κυβέρνησης να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Γιατί αλλιώς θα έπαιρνε όλα τα άλλα μέτρα. Θα πω άλλο ένα παράδειγμα. Όλες οι οδηγίες και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακόμα και το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα, ξαναλέω, 102 του 2020, προβλέπουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ο ίδιος γιατρός τη μισή μέρα να εξετάζει και να νοσηλεύει ασθενείς με COVID και την άλλη μισή μέρα να εξετάζει και να νοσηλεύει ασθενείς με άλλες παθήσεις, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που αν κολλήσουν κινδυνεύει σοβαρά η υγεία τους. Αυτό παραβιάζεται κατά κόρο στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Υπάρχουν γιατροί που, ξαναλέω παράδειγμα, οι παιδολογικές κλινικές του Θριασίου Νοσοκομείου, 5 γιατροί ειδικευμένοι σε κάθε κλινική, έχουν 50 και 60 ασθενείς, η μισή COVID, η άλλη μισή μη COVID. Το ίδιο προσωπικό. Αυτός δεν είναι κίνδυνος διασποράς, δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, που εν γνώση της η κυβέρνηση εκθέτει σε κίνδυνο και τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους. Και επιτρέψτε να ρωτήσουμε το εξής. Από την αρχή της επιδημίας έχουν νοσήσει
εκατοντάδες συνάδελφοί μας υγειονομικοί. Και ορισμένοι από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους. Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αποζημίωση για τις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων, αλλά ούτε σε μία περίπτωση δεν έχει χαρακτηριστεί επαγγελματική νόσος η έκθεση των υγειονομικών στο COVID, παρόλο που επιβεβαιώνεται από πληθώρα επιστημονικών δεδομένων. Και ακόμα αν και υπάρχει πρόταση της αντίστοιχης επιτροπής, δεν έχει προχωρήσει καθόλου ούτε καν η έκθεση των υγειονομικών στα βαρέα σε κοινά επαγγέλματα.